Και την ίδια ώρα υποδείξεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αιχμές για Ελλάδα και Κύπρο περιέχει, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα του Τούρκου Προέδρου με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης. Η Μαρία Ζαχαράκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πράγματι, ο Τούρκος Πρόεδρος με αφορμή τη σημερινή ημέρα άφησε και πάλι αιχμές για Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίες, όπως είπε, επηρεάζουν αρνητικά την Ευρώπη λόγω των βραχυπρόθεσμων πολιτικών τους. Είναι καιρός, όπως είπε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει απομακρυνθεί από τις ιδρυτικές της αξίες και βρίσκεται υπό την επιρροή των βραχυπρόθεσμων πολιτικών, των κοντόφθαλμων πολιτικών κάποιων κρατών μελών, να γράψει μια νέα ιστορία για τον εαυτό της με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ουσιαστικά δηλαδή, Λίνα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θετεί και υποδεικνύει στην Ευρώπη να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της δίνει ο πόλεμος για να διαδραματίσει ρόλο. Αυτή η τραγωδία, είπε, που διαδραματίζεται στη μέση της Ευρώπης μπροστά σε όλο τον κόσμο, αποτελεί προειδοποίηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξήρε βέβαια σε αυτό το μήνυμα το ρόλο που παίζει η Τουρκία μετά από αυτή την τραγωδία, όπως τη χαρακτήρισε, του πολέμου, λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτός ο πόλεμος επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το πόσο στρατηγική σημασία είναι η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε αρκετούς τομείς, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι η μετανάστευση και όπως είναι και η ενέργεια. Mm-hmm. Ανάλογο μήνυμα, να πω, Λίνα, έστειλε και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Σαβούσογλου, ο οποίος αναφέρει ότι η Τουρκία είναι η χώρα κλειδί για την επίλυση όλων αυτών των που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, παρόλο που ορισμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν τη χώρα του ως αντίπαλο ή και απειλή. Μάλιστα. Όπως είπε κατά καιρούς, σαφείς αιχμές βέβαια και πάλι για Ελλάδα και Κύπρο.